Αντιπλημμυρικά έργα ξεκίνησαν στο Γιώφυρο ποταμό από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπου συνεργεία πραγματοποιούν εργασίες καθαρισμού του ποταμού εν ώψη του χειμώνα, προκειμένου να απομακρυνθούν οι κίνδυνοι από πλημμύρες. Καλά το κάνουν και καθαρίζουν και πρέπει κάθε χρόνο, αλλά από νωρίς. Μην περιμένουν τα πρωτοβρόχια για να ξεκινήσουν. Εγώ έχω προλάβει 2 πλημμύρες μέχρι τώρα. Και πριν νομίζω 2 χρόνια ήρθε οριακά ο ποταμός. Δεν πλημμυρίσαμε ευτυχώς, αλλά ήρθε οριακά ο ποταμός. Να τον καθαρίζουν πριν, να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Άλλη μια χρονιά είχε έρθει η μπουλντόζα την ώρα που έβρεχε να καθαρίσει τη γέφυρα. Ντροπή για το Δήμο Ηρακλείου να έχει αυτό το χάλι. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτό το ποτάμι θα έπρεπε να έχει φτιαχτεί, να έχει τακτοποιηθεί, θα έπρεπε να είναι το στολίδι της πόλης. Και δυστυχώς, αντί να το φτιάξουν, αντί να το προστατεύσουν και αντί να αναδείξουν την περιοχή, το έχουμε σε αυτό το χάλι. Απαράδεκτο. Πρέπει να τα κόβουμε, να τα καθαρίζουμε. Οι εργασίες ξεκίνησαν στα πιο επικίνδυνα σημεία πέριξης γέφυρας στο Γιώφυρο, ενώ αντίστοιχες εργασίες καθαρισμού πραγματοποιούνται και στην γέφυρα του Δρακουλιάρη. Σύμφωνα με τον Νίκο Συρηγονάκη, πρόσφατα καθαρίστηκε ο Ξεροπόταμος, ενώ αντίστοιχες παρεμβάσεις έγιναν στους Δήμους Χερσονήσου και Μηνώα Παιδιάδας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στο Δήμο Βιάνου και όχι μόνο. Δυστυχώς, η κλιματική αλλαγή έχει συντελέσει το γεγονός τα τελευταία χρόνια να παρατηρούνται ακραία, έντονα και όχι μεγάλης χρονικής διάρκειας φαινόμενα που δυστυχώς, αν δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, τα αποτελέσματα θα είναι τόσο επικίνδυνα αλλά και καταστροφικά. Και το καλοκαίρι που περάσαμε γίνονταν παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας, όπως στο Δήμο Χερσονήσου, στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Στο Δήμο Βιάνου βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή οι καθαρισμοί των ρεμάτων, στον Ξηροπόταμο, στον Καρτερό, στον Κατζαμπά, αλλά και σε άλλα σημεία σε διάφορους δήμους. Αφήσαμε τελευταίο το μεγάλο και πιο επικίνδυνο ποτάμι, το Γιώφυρο, εντός του αστικού ιστού, διότι πραγματικά χρειάζεται πολλή δουλειά και πιο λεπτομερή. Τώρα το είδα και ήταν πολύ καλή εικόνα βέβαια. Ήμουνα βέβαια λίγο αφηρημένος πάνω στο μηχανάκι, αλλά πέρασε μια ωραία εικόνα από μπροστά μου. Σύμμαχος στην όλη προσπάθεια, το καλό σκηνικό του καιρού, ωστόσο αρκετοί πολίτες και επαγγελματίες εκφράζουν την ανησυχία τους για τα καλάμια τα οποία έχουν θεργέψει μέσα στο ποτάμι, κάνοντας λόγο για εικόνες ζούγκλας. Αυτή τη στιγμή είναι 2 συνεργεία. Το ένα βρίσκεται στο Γιώφυρο από τις εκβολές, από τη θάλασσα και το άλλο στο Δρακουλιάρι ταυτόχρονα. Τα καλάμια, αυτό πρέπει να γίνει, εντάξει. Αλλά όχι μόνο αυτό. Πρέπει να καθαριστεί η κήτη, να μην ρίχνουν λίμματα τα εργοστάσια, γιατί αυτό είναι ο βιολογικός, όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή θα πρέπει να διορθωθούν. Εδώ φανταστείτε ότι είχα κάνει 3-4 απεντομώσεις στο μαγαζί και δεν μπορούσαμε να γλιτώσουμε από το κουνούπι. Να φροντίσουν την περιοχή. Εδώ πέρα υπάρχουν σχολιά, εδώ πέρα υπάρχουν μαγαζιά, εδώ ζει κόσμος. Κάποια στιγμή πρέπει να το φτιάξουν αυτό το πράγμα. Και επίσης εδώ το γέφυρα, το έχουμε πει στους υπεύθυνους ότι έχει 4 καμάρες, αλλά αυτοί ανοίγουν 3. Μάλλον την τέταρτη δεν την ξέρουν. Πρέπει να το ψάξουν λίγο το θέμα, να φαρδίνουν λίγο τον ποταμό. Να υπάρξει άμεσα καθαρισμό σε αρκετά σημεία του ποταμού ζητούν πολίτες, οι οποίοι παράλληλα εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους και την περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.